κοντά μας τον Ευρυπίδη Καλαμάρα, τον πρόεδρο των βετεράνων του Μοσχάτου. Πολλά συγχαρητήρια για αυτό το φιλανθρωπικό που κάνετε, να μαζεύετε τρόφιμα και να έχετε το δικό σας κοινωνικό παντοπολείο. Πρωτοπορείτε ακόμα άλλη μια φορά για να βοηθήσετε το βετεράνο ποδοσφαιρίστη του Μοσχάτου και όποιος έχει ανάγκη. Δεν βγάζετε τον άνθρωπο απ' έξω, αλλά προτεραιότητα σας έχει βετεράνο. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το φιλικό, δύο λόγια για το σκοπό αυτό και ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις. Τρεις ερωτησούλες, κύριε Ευρυπίδη. Καταρχήν, οι βετεράνοι είναι πάντα παλεύουν για να βοηθήσουν οποιοδήποτε και ειδικά αυτός ο αγώνας γίνεται για τους βετεράνους του παλέμαχου του Μοσχάτου, ειδικά για τους. Έχουμε κάνει ένα παντοπολείο δικό μας, το οποίο μαζεύουμε τα τρόφιμα και ρουχισμό και οτιδήποτε και όποιος έχει ανάγκη απευθύνεται στο σύλλογο και δίνουμε ό,τι τρόφιμα και αργότερα θα είναι η αρχή. Αυτή είναι η αρχή. Το ξεκίνημα. Το ξεκίνημα. Και έχουμε συνέχεια. Έχετε συνέχεια. Σαν παλέμαχοι δεν μένουμε μονάχα στους παλέμαχους, βοηθήσαμε πολύ κόσμο και βοηθάμε τα πάντα, αλλά τούτη στιγμή αυτός ο αγώνας γίνεται για αυτό το σκοπό, μαζεύουμε τα τρόφιμα για τους παλέμαχους του Μοσχάτου και έχουμε παντοπολείο στην Ένωση, το κρατάμε και όποιος έχει ανάγκη του δίνουμε τα τρόφιμα και οτιδήποτε χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό μας, το Σιώτη, το Σούτα. Σούτα. Με τη χορηγία που έκανε, τέτοιους ανθρώπους θέλουμε να βοηθάνε. Το φίλο μου το Κοντραφούρη που ανταποκρίθηκε σε αυτόν τον αγώνα, που κάνουμε αυτόν τον αγώνα σήμερα για αυτό το σκοπό. Μπράβο σας. Αυτά. Θέλω να μου πεις, Καλαμάρα, λίγο με την ομάδα σου, ανανεώνεται ο στόλος. Δηλαδή έρχονται καινούργια παιδιά, νέα παιδιά, όταν σταματάνε την ποδοσφαιρική τους καριέρα να έρθουν από εκεί στο Μοσχάτο. Θα έχουμε να αναπληρωθούν, να φύγουν οι παλιοί και να έρθουν λίγο πιο νέοι. Υπάρχει αυτή η κίνηση στην ομάδα μέσα. Στην ομάδα τη δικιά μας έχουμε κράμα από μικρούς μέχρι μεγάλους. Mm-hmm. Έχουμε ειδικά και τις Τετάρτες που κάνουμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Γίνεται μεγαλύτερη χαρά εδώ στο Μοσχάτο που παίζουμε, 4 με 6. Και μαζευόμαστε κάπου 25, 28, 30 άτομα. Ναι. Μαζευόμαστε. Άρα υπάρχει, μέχρι στιγμής υπάρχει. Ναι. Εκείνο που είναι, που βλέπω, είναι ο φόβος με αυτό το... Με τον κορονοϊό. Θα περάσει αυτός, ναι. Θα περάσει. Θα περάσει γιατί... Ναι. Θα περάσει, Καλαμάρα μου. Άμα είμαστε προσεκτικοί και αυτό μια μπόρα είναι, έχουμε περάσει τόσα και τόσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας δίνω πολλά συγχαρητήρια που δεν παίζετε μόνο παιχνίδι για να ευχαριστηθείτε, αλλά προσφέρετε και κοινωνικό έργο και τώρα αγκαλιάζετε τον παλέμαχο που έχει πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δραστηριοποιείται μια ομάδα και να κοιτάει τον παλέμαχό του, αυτόν που ήταν και έπαιξε στο Μοσχάτο. Μπράβο σας, κύριε Βιβλίδη. Και εμείς ευχαριστούμε ειδικά τον Γιάπαπα που είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθάει σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Κύριε Ευρυπίδη, αν δεν είσαστε εσείς, δεν θα υπήρχα εγώ. Και αυτό με κάνει και εμένα που κάνετε αυτά τα φιλανθρωπικά και εμένα με φτιάχνει, με ανεβάζει να βοηθήσω κι εγώ και να προσφέρω όπως προσφέρετε κι εσείς, γιατί το έργο που κάνετε είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλο έργο είναι αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη Δραγάτη, πραγματικά θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που άλλη μια φορά το Μοσχάτο, οι βετεράνοι του Μοσχάτου σκέφτονται τον παλέμαχο, τον βετεράνο ποδοσφαιριστή της ομάδας τους και κάνει δικό του παντοπολείο να μαζεύει τρόφιμα για να εξυπηρετεί. Εμείς σαν παλέμαχοι και γενικά ο Δήμος Μοσχάτου είναι πολύ ευαισθητοποιημένος σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αν θα δείτε και στην περίοδο της αρχής του κορονοϊού, αν θα δείτε μια πολύ μεγάλη δωρεά κάναν οι παλέμαχοι Μοσχάτου, 5.000 ευρώ ήρθαν από το Σκλαβενίτη για το Δήμο Μοσχάτου Τάβρο. Ήταν δωρεά από κάποιον ανθρώπων σε συνολικό με τον παλέμαχο Μοσχάτου. Εμάς όποτε μας ζητηθεί βοήθεια στην Ένωση του Περιά, με μπροστάρει εμένα, ναι, και όλο το σωματείο του παλέμαχου του Μοσχάτου θα την έχει. Άρα λοιπόν είσαστε αεραγωγοί σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι και ο σκοπός μας. Ναι. Πρώτα είναι να κοιτάξουμε τους ανθρώπους μας,
Έτσι. Που όλοι πιστεύω σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Και μετά έρχεται το αγωνιστικό κομμάτι. Ακριβώς. Εμείς θα είμαστε μπροστάριδες σε ό,τι χρειαστεί. Να το ξέρετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δηλώσεις. Δώσε και ένα μήνυμα στον κόσμο. Τι θα ήθελε να τους πεις και τι θα ήθελε να τους πεις να προσέξουν. Θα ήθελα σε αυτές τις δύσκολες καιρούς που ζούμε πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι το παν. Και να προσέχουμε, παιδιά. Δυστυχώς αυτή η αρρώστια μέχρι να μας φύγει δεν παίζουμε με αυτή. Πάνω απ' όλα η υγεία. Κρατάμε την ασφάλεια και τις αποστάσεις. Την ασφάλειά μας, τις αποστάσεις μας, έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα. Όμορφα. Με το πρωτόκολλό μας, με τη μάσκα μας, με τις μάσκες μας, με την υγιεινή μας έτσι όπως είμαστε. Όχι στα αποδυτήρια 2-2, 3-4 όπως μπαίνουμε. Έξω να είμαστε πάνω απ' όλα υγιεινοί και να προσέχουμε τον συνάνθρωπό μας. Αν μπορείς να βοηθήσεις, βοήθησέ τον συνάνθρωπό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κοντά το Κοντραφούλη, τον πρόεδρο του Παλφαρηγικού. Πολλά συγχαρητήρια σου δίνω για αυτό το φιλανθρωπικό που κάνατε μαζί με το Μοσχάτο, να μαζέψετε τρόφιμα και να κάνετε ένα δικό σας παντοπολείο, να βοηθήσετε τον βετεράνο του Παλφαρηγικού. Πες μας δύο λόγια αυτό, πόσο σκεφτήκατε και πώς θα δουλεύει. Καλησπέρα. Καταρχήν, καλή χρονιά να έχουμε όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε το Φιλικό Σωματείο του Μοσχάτου που ανταποκρίθηκε στο σκοπό των ιερών που έχουμε σήμερα. Σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα παντοπολείο για τους βετεράνους του Πανπαλαιρικού και εκτός μόνο από τους βετεράνους του Πανπαλαιρικού, για όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν ανάγκη, τους βετεράνους ποδοσφαιριστές. Σκοπός είναι να μπορέσουμε αυτό να το εγκαντώσουμε και με άλλες ομάδες του Πειραιά, για να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανέναν βετεράνο ποδοσφαιριστή, σε αυτούς και στην οικογένειά τους. Να σε ρωτήσω κάτι, Κοντραφούρη. Αυτό σκέφτεστε να το κάνετε συχνά με όλες τις ομάδες για να μαζεύετε τρόφιμα? Να υπάρχει ένας κύκλος, να το πω έτσι. Ο σκοπός ο δικός μου και της ομάδας κατά επέκταση είναι να μπορούμε να βοηθάμε τους βετεράνους ποδοσφαιριστές. Ναι, να δείξετε ένα περισσότερο ενδιαφέρον. Ένα ανθρώπινο ενδιαφέρον από όλες τις ομάδες προς ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους. Και αν κατάλαβα καλά από ό,τι μου είπες, ότι εγώ και αν ένας άνθρωπος να έχει ανάγκη. Οποιοδήποτε, η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Ανοιχτή για όλους, έτσι δεν είναι? Αν κάποιος χρειαστεί οτιδήποτε. Οτιδήποτε χρειαστεί, είμαστε κοντά. Θέλω να μου πεις. Ευχαριστούμε, καταρχήν να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σιούτα για την ευγενή χορηγία του. Και θέλουμε να είναι κοντά μας. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις νεανικό σχήμα εδώ? Υπάρχει, δηλαδή έχουμε κάποιους βετεράνους. Ανανεώνονται οι βετεράνοι? Έρχεται από πίσω κάποιοι νέοι που τελειώνουν το ποδόσφαιρο να παίξουν στους βετεράνους? Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να μαζέψουμε μια ομάδα η οποία να είναι όχι μόνο 11, 18 παίκτες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι ετοιμοπόλεμοι για κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα που παίζουμε. Έχετε γήπεδο το δικό σας? Έχουμε κλείσει το Fair Play. Το Fair Play. Έχετε ανταποκριθεί, να ζητήσετε κάποιες ώρες του ΣΕΦ? Έχουμε ζητήσει, αλλά είναι δύσκολο. Δύσκολο λόγω πολλών ομαδών. Δεν υπάρχουν ώρες. Θέλω να δώσεις και μία ευχή. Τι εύχεσαι στον κόσμο και πώς βλέπεις τα πράγματα με τον κορονοϊό? Όλα τα φιλικά σωματεία, γενικά όλες οι ομάδες, να είναι πάντα μαζί, να υπάρχει αλληλοκάλυψη και αλληλοβοήθεια. Και όποτε χρειάζεται κάποιος βετεράνος ποδοσφαιριστής κάτι, να είμαστε όλοι κοντά του. Σε ευχαριστούμε, Κοντραφούρη. Σε χαίρομαι που σε βλέπω. Είσαι πολύ ενεργό άτομο. Το έργο σου και εσένα είναι πολύ μεγάλο. Όπου πας κάνεις δουλειά. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις διάθεση και μεράκι. Παρόλο που δουλεύεις πολλές ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας ο Χατζηγιάννου, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που όχι μόνο έπαιξες μπάλα, έκλεισες το πρώτο ημίχρονό σου, αν έπαιξες και ευχαριστήθηκες, και πώς βλέπεις το φιλανθρωπικό που γίνεται και μάλιστα με απότερο σκοπό να κάνετε δικό σας παντοπολείο. Δηλαδή να βοηθάτε το βετεράνο ποδοσφαιριστή της ομάδας σας και τους βετεράνους του Πειραιά. Ναι, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, να κάνουμε εκτός και από αυτή τη μάσκα του κορονοϊού. Πάντα αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν διαθετικό αντίκτυπο. Θέλουμε και να κάνουμε ένα παντοπολείο για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους αδέρφους μας. Είσαι πάντα κοντά σε αυτό το σκοπό? Είμαι πάντα. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Το βλέπεις δύσκολο να μαζεύεις το τρόφιμα και τέτοια? Όχι, όχι. Δεν είναι δύσκολο? Όχι, δεν είναι δύσκολο. Εσύ από την πλευρά σου, άμα σου ζητηθεί, βοηθάς? Βοηθάω. Είσαι μέσα ενεργός? Σε χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά και παιχτικά σε χαίρομαι. Γιατί πόσο χρόνο είσαι? 52. Είσαι 52 και μάλιστα και στεγνός, έτσι. Είσαι καθαρός αθλητής. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Πήγαινε να κάνεις μπάνιο γιατί είσαι μουσκεμα και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.